άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Για μέρες όλες οι λέξεις, όλα τα χάδια, όλα τα χαμόγελα που δεν είχαν ενσαρκωθεί ποτέ όσο ζήσανε μαζί, στριμώχνονταν γύρω της, σαν οι σοβίτες που χαραμίστηκαν μέσα στη φυλακή του σώματός της. Κι ύστερα όχι μόνο αυτά που δεν είχαν εσαρκωθεί από δική της αμέλεια ή ανεμελιά εξαιτίας αυτής της βλακώδους σιγουριάς, πως ο χρόνος δεν στερεύει ποτέ, ίσως από σοφροσύνη, από έναν ψυχαναγκασμό να απλώνει κανείς τις φωτεινές στιγμές όσο γίνεται πιο τακτοποιημένα πάνω στην ευθεία του χρόνου, νομίζοντας πως έτσι τα σκοτάδια ενδιάμεσα θα μοιάζουν λιγότερο δυσβάσταχτα. Όχι μόνο αυτά λοιπόν. Ύστερα κατέφθασαν και οι λέξεις που δεν πρόλαβε να πει, τα χάδια που δεν πρόλαβε να δώσει, τα χαμόγελα που δεν πρόλαβαν να σχηματιστούν. Εκείνα που έρχονταν από το μέλλον που θα μπορούσαν να είχαν ζήσει μαζί. Κατέφθαναν όλο και πιο εξαθλειωμένα, σκονισμένα, τσαλακωμένα, ρατζουνισμένα. Κατέφθαναν σαν σμήνι από αλογόμυγες σε ίστρο και ένιωθε το βόμβο τους να τη συνθλίβει, να βαθαίνει τις ρητίδες της, να τρίβει τα κόκαλά της. Και δεν χωρούσαν πια στο μικρό της δωμάτιο. Στριμώχνονταν κι άλλο στην εξώπορτα, έξω στο δρόμο, φτιάχναν ουρές και ολοβούιζαν νύχτα μέρα με ένα βουητό διάφωνο, το αντίθετο από τη μουρμουριστή αρμονία που ακούς όταν βρεθείς στην κορφή ενός γυμνού λόφου στη μέση του πουθενά. Οι γείτονες άρχισαν να κάνουν παράπονα. Ο διαχειριστής μάζεψε υπογραφές για να τη διώξουν. Διατάραξε τις κοινές ησυχίας, προσβολή της δημοσίας εδούς. Αποφάσισε να τα μαζέψει πάλι και να φύγει. Να κρυφτεί κάπου αλλού. Ίσως σε μια ερημιά, γιατί όπου κι αν πήγαινε, έσερνε πίσω της αυτό το εκοφαντικό κοπάδι πιθανοτήτων. Σαν ξοφλημένος ποιμένας των απολωλώτων πάσης φύσεως συνουσιών.